Ανατολικά της Κρήτης, το γαλλικό συμφερόντον ερευνητικό Nautical Geo συνεχίζει τη χαρτογράφηση στην περιοχή ερευνών που έχει δεσμεύσει. Τουρκική φρεγάτα παραμένει σε κοντινή απόσταση από το ερευνητικό περίπου 10 με 20 ναυτικά μίλια. Το τουρκικό ερευνητικό Bilim 2 βρίσκεται ανοιχτά της Ρόδου και πλησιάζει την περιοχή ερευνών που έχει δεσμεύσει με παράτυπη ναύτεξ μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζο, στην οποία θα παραμείνει μέχρι τις 8 Οκτωβρίου. Ενώ ένα δεύτερο τουρκικό ερευνητικό σήμερα το πρωί κινήθηκε στις τουρκικές ακτές βόρεια της Κύπρου, ενώ τώρα επέστρεψε στη Φινίκη για ανεφοδιασμό. Δεν ευνηδιαζόμαστε από τη συμπεριφορά της Τουρκίας στο οποιοδήποτε επίπεδο. Η χώρα με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα, όπως και στο παρελθόν, έτσι και τώρα, έχει προφανώς την πρόθεση, αλλά και τη δυνατότητα να κάνει αυτό που απαιτείται κάθε φορά. Ο Υπουργός Εξωτερικών έστειλε μήνυμα στην Τουρκία μετά την ολοκλήρωση των επαφών του στον ΟΗΕ, όπου έθεσε στους ομολόγους του το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας. Η Τουρκία έχει πλέον ξεφύγει από το πλαίσιο της λογικής. Υπογράμμισα όμως ότι σε κάθε προκλητική ενέργεια η Ελλάδα απαντά με σύνεση και με πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, ιδιαίτερα στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Επανέλαβα ότι η Ελλάδα επιθυμεί τη διατήρηση διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, στο πλαίσιο όμως πάντοτε του διεθνούς δικαίου. Μέσα σε αυτό το κλίμα αναμένεται να πραγματοποιηθεί άτυπη συνάντηση του Νίκου Αναστασιάδη με τον τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.